Γεια σας και καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς Mind Over Magic. Εδώ που έχουμε φτιάξει το δικό μας μικρό σχολείο προς το παρόν που λέγεται Hogwarts και έχουμε δύο καθηγητές, ένα φάντασμα που είναι και αυτό καθηγητής ουσιαστικά και έναν μαθητή ο οποίος κάνει χαμαλωδουλειές εδώ πέρα μέχρι να μάθει να κάνει κάτι ιδιαίτερο. Λοιπόν, στο σημερινό επεισόδιο λέω να προχωρήσουμε λίγο περισσότερο με τα δωμάτια, γιατί προς το παρόν έχουμε βάλει τα πράγματα όπου να είναι, απλά για να επιβιώσουμε. Οπότε θα ξεκινήσω σιγά σιγά να μελετάω πώς να φτιάχνω συγκεκριμένα δωμάτια που τα έχει εδώ πέρα. Και όσο το κάνω εγώ αυτό, τσέκαρε εσύ το σύντομο βιντεάκι που ακολουθεί με το χορηγό αυτού του βίντεο, enepa.com. Αν θες να κλειτώσεις λεφτά από την τσέπη σου, παιδιά, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Οπότε τα λέμε σύντομα μετά το βιντεάκι. Θέλεις και εσύ να αγοράσεις φθηνά παιχνίδια, αλλά δεν ξέρεις από πού? Το enepa.com είναι αυτό που ψάχνεις. Το enepa.com είναι ένα αξιόπιστο site που έχει τις καλύτερες τιμές της αγοράς και μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών σε PC, PlayStation, Xbox, Nintendo, μέχρι και V-Bucks για Fortnite, FIFA Coins και GTA Online Star Cards. Επίσης, πάρα πολύ συχνά τρέχουν απίστευτες προσφορές που κάνουν τα παιχνίδια τους να είναι ακόμα φθηνότερα. Αν θες και εσύ να αγοράσεις φθηνά από enepa και να στηρίξεις και εμένα σε αυτή τη χορηγία, πάτε τα link κάτω στην περιγραφή και κάνε το παιχνίδι που θέλεις δικό σου. Αυτά! Πάμε πίσω στο βίντεο. Λοιπόν, αφού πλέον έχεις μάθει από πού μπορείς να κλειτώσεις λεφτά την τσέπη σου και είδες το βιντεάκι της enepa και δεν το σκύπαρες, εντάξει, δεν πειράζει, σκύπαρε το άμα θέλεις. Προχωράμε στο gameplay. Εδώ έχουμε κάποια δωμάτια. Λοιπόν, να σας εξηγήσω. Τα δωμάτια δίνουν bonus. Έχουμε φτιάξει εδώ πέρα ένα basic classroom, το οποίο σου δίνει συν 50 learning rate. Και σκέφτομαι αυτή τη στιγμή να ξεκινήσουμε φτιάχνοντας κρεβατοκάμαρα. Κρεβατοκάμαρα είναι εδώ πέρα, παιδιά. Austere bedroom. Δίνει συν 2,5 στο conviction, που είναι το ηθικό των ανθρώπων που μένουν στο σχολείο μας. Για να φτιάξεις αυτό εδώ το δωμάτιο, πρέπει, σου λέει, να έχει μέσα στο δωμάτιο μόνο κρεβάτια, τίποτα από τα υπόλοιπα, και να είναι grounded. Το έχει με κεφαλαία γράμματα και με τονισμένα γράμματα. Τι σημαίνει αυτό? Grounded είναι όλα αυτά εδώ. 1, 2, 3. Βλέπετε εδώ πέρα, δεν είναι τυχαίο. Grounded σημαίνει ότι είναι αυτά που είναι στο έδαφος, δηλαδή ισόγειο. Αυτό που είναι από πάνω λέγεται towered και private, έχει δύο πράγματα. Το κάθε δωμάτιο, δηλαδή εκεί που βρίσκεται, έχει διαφορετικά traits. Στα εξηγεί εδώ κάτω με το keywords. Σου λέει τι είναι το elevated, τι είναι το grounded, τι είναι το towered και όλα αυτά. Αυτά είναι random. Δηλαδή μπορεί στο δικό σας save να πρέπει να φτιάξεις, λέει, το bedroom και να μην είναι grounded, να θέλει κάτι άλλο. Οπότε κάθε φορά σε αναγκάζει να φτιάχνεις διαφορετικό σχολείο το παιχνίδι. Και εμάς, εφόσον ζητάει να είναι grounded, λέω να βάλω όλα τα κρεβάτια που βρίσκονται εδώ πέρα, εδώ, και ίσως έτσι μπορέσει να γίνει ένα δωματιάκι αυτό το σημείο εδώ. Οπότε πάμε να πάρουμε το One Shaper από εδώ και να το πάμε κάπου αλλού, παιδιά, κάπου που θα μπορέσει να μην μας ενοχλεί τόσο. Λοιπόν, προς το παρόν να το βάλουμε εδώ κάτω, απλά και μόνο για να φύγει από τη μέση, και θα δούμε στην πορεία πώς θα το κάνουμε. Μόλις φύγουν το κρεβάτι και θα το βάλουμε κάπου αλλού. Οπότε το παίρνει αυτή από εδώ για να το πάει εδώ κάτω, βλέπετε το κουβαλάει έτσι περίεργα. Έτσι ίδια θα πάρουμε τα κρεβάτια, να βάλουμε ένα εδώ πέρα, ένα δεύτερο εδώ δίπλα και αυτό εδώ πάλι εδώ απέναντι. Και λογικά αυτό το δωμάτιο κατευθείαν θα γίνει bedroom. Αφού το πήραμε αυτό από εδώ, ας κάνω move και να το μετακινήσουμε σε αυτό το σημείο. Μου φαίνεται πολύ καλή φάση. Ορίστε, ο στυλ bedroom, παιδιά. Φτιάξαμε κατευθείαν ένα δωματιάκι, σου λέει και τη χρώμα να βάλεις τους τοίχους πίσω. Τι χρώμα να τους κάνουμε? Τους κάνουμε κόκκινο για να μπορούν να κοιμούνται καλύτερα. Δεν ξέρω. Ορίστε. Πατώντας εδώ στο room type, σου δείχνει πλέον ότι αυτό εδώ έγινε bedroom. Και σας είπα ότι άμα είναι bedroom θα λέει συν 2,5 conviction στους sleepers. Κατευθείαν εδώ λοιπόν κάναμε το πρώτο μας δωμάτιο. Ήρθε η ομίχλη πιο κοντά. Πάμε να τη διώξουμε πριν πέσουμε για ύπνο. Δεν έχουμε Cadbury's. Για να γίνει κάτι καλύτερο για τα Cadbury's, ας ανοίξουμε το research και πάμε να τα κάνουμε εδώ πέρα research. Τι είναι αυτό? Domesticated Cadbury's, δηλαδή φάρμα για να φτιάχνουμε τα δικά μας Cadbury's, παιδιά. Πρέπει να γίνει και αυτό. Και για να δω, έχουμε κάποια Cadbury's να μαζέψουμε εδώ πέρα? Νομίζω πως ναι. Ας τα μαζέψουμε. Τώρα τη νύχτα θα τα μαζεύει εδώ ο μάγος μας, ώστε να το κάνουμε αύριο το πρωί. Να θυμίσω ότι ο Ζήσης δεν κοιμάται ποτέ, οπότε έχουμε κάποιον άγρυπνο φρουρό να κάνει τη δουλειά που πρέπει. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τη σκεπή εδώ πέρα, σκέφτομαι εγώ ότι θα ήταν καλό να την κατεδαφίσω. Οτιδήποτε κατεδαφίζει το παιχνίδι σου δίνει όλα τελικά πίσω, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο να κατεδαφίζουμε πράγματα συνέχεια και να κάνουμε αλλαγές στο σχολείο μας. Επίσης, πολλοί ζητάτε OCD friendly σχολείο. Είναι λίγο δύσκολο όταν το παιχνίδι σου ζητάει από μόνο του κάποια πράγματα, όπως αυτό εδώ το skewed που λέει. Λέει ο ένας τείχος να είναι 3 blocks ψηλότερος από τον άλλον και σου δημιουργεί αυτό που κάθεται προς τα κάτω, ή σου λέει, ας πούμε, ότι θέλει να είναι lofted, δηλαδή ψηλότερο από ότι το μάκρος του, να είναι μακρόστενο το δωμάτιο.
ζητάει πράγματα περίεργα, οπότε θα δούμε πολλά πράγματα που θα βγουν τα μάτια μας. Μακάρι να μπορούσα να το κάνω καλύτερα, αλλά δύσκολο. Εδώ τρώει ο μαθητής μας και ήρθε να κοιμηθεί και αυτός στο δωμάτιό του. Πάμε εδώ στο Conviction να δούμε το ότι έφαγε Gadberry στο δώσε μείον 15 όπως βλέπετε και το ότι το έφαγε έξω από Dining Area δίνει μείον 1. Πρέπει να φτιάχνουμε δωμάτια ώστε να κερδίζουμε συν και να μην γίνει τρελός. Όσο κοιμούνται, εγώ κοιτάω λίγο στο schedule εδώ κάτω, όσο έχει για το κάθε μαθητή ή προσωπικό, ποιες στιγμές να κοιμάται, ποιες στιγμές να τρώει, ποιες στιγμές να κάνει την τάξη, ξέρω εγώ, είτε να μαθαίνει είτε να μαθητεύει. Ξανά τάξη, tasks, φαγητό και tasks. Έχει και recreation που δεν έχει βάλει πουθενά. Ας αντικαταστήσουμε ένα task με recreation για να ξεκουράζονται και λίγο. Μπορεί τώρα να μην έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε για να διασκεδάζουν, αλλά αργότερα θα βάλουμε και το χρειαζόμαστε αυτό. Τελείωσε το research, οπότε ξεκλειδώνουμε στο garden, όπως βλέπετε εδώ, Gadberry Planter. Με ένα seed και μερικά stones φτιάχνεις εδώ φάρμες μια χαρά. Λέτε να τις βάλουμε εδώ πίσω. Ενδεχομένως ναι, θα βάλουμε μία εδώ και μία εδώ. Δύο Gadberry Planters. Ταυτόχρονα να μαζέψουμε και κάποια Gadberries εδώ πέρα και να κάνουμε mine τις πέτρες, γιατί θα χρειαστούμε πάρα πολύ πέτρα για να φτιάξουμε αυτό το σημείο εδώ. Construction, πάμε για walls. Να φτιάξουμε 6 από εδώ και 6 από εδώ. Ωραία. Λοιπόν, για να φτιάξουμε workshop λέει εδώ πέρα, κοιτάω τώρα εγώ, για να δώσω συν 25 στο research, πιο γρήγορο να γίνεται, πρέπει να είναι elevated. Για να είναι elevated σημαίνει ότι πρέπει να προεξέχει στο ύψωμα, να έχει ύψος πολύ. Πώς θα το κάνουμε λοιπόν, πάμε εδώ να βάλουμε μία πόρτα και να φτιάξουμε floor που να πηγαίνει προς τα έξω. Βέβαια προς το παρόν μας ενοχλεί αυτό εδώ το ξύλο. Να φτιάξω εγώ αυτά εδώ, να είμαστε σίγουροι μαζί με πόρτες θα βάλω εδώ πέρα τελικά. Δεν θα το έχω όπως κάτω που είναι ανοιχτό. Βλέπετε εδώ κάτω δεν έχουμε πόρτες, πάνω θα βάλω πόρτες. Και βάζουμε άλλη μια σκεπή εδώ ξανά γιατί... άμα ξεκινήσει να βρέχει, παιδιά, καταλαβαίνετε ότι θα γίνει χαμός. Ξέρω ότι αυτά τα δωμάτια εδώ είναι μικρότερα από ό,τι αυτά εδώ. Βλέπετε ήδη ξεκίνησε να βρέχει και έχουμε αυτό που σας έλεγα. Μείον 3 στο Gadberry Seed. Χάνει health. Και όσο βρέχει θα τα χάνουμε όλα αυτά. Οπότε πρέπει να φτιάξουμε σύντομα και εδώ πράγματα. Γιατί όταν βρέχει και δεν έχουμε σκεπή, χαλάνε τα πράγματα και μέσα στο σπίτι μας. Ουσιαστικά μέσα από το πάτωμα περνάει το νερό. Η σκεπή είναι το μόνο αδιάβροχο πράγμα και ευτυχώς το φτιάχνουν γρήγορα να τελειώνουμε. Ταυτόχρονα γίνονται τα μαθήματα εδώ στο μαθητή μας για να τον κάνουμε αστέρι. Βλέπετε ότι είναι σχεδόν γεμάτο. Slept in an oster bedroom συν 2,5 που σας είπα, παιδιά. Και κάτι που ξέχασα να κάνω είναι να φτιάξουμε την ομίχλη να πάει πιο μακριά. Οπότε ας τη διώξουμε, γιατί έρχεται το βράδυ και θα ξανακλείσει κι άλλο η ομίχλη, παιδιά. Κάνουν εδώ το spell από κάτω για να φύγει η ομίχλη πιο μακριά. Έτοιμο, να το. Έφυγαν όλα. Λοιπόν, αυτό το δέντρο εδώ ενοχλεί, οπότε θα το κάνω destroy. Δεν θα περιμένουμε να το κάνουμε chop. Γιατί αργεί. Ήρθε άλλος εδώ με το φλεγόμενο του τόξο να το καταστρέψει, προκειμένου εγώ να κάνω το νέο δωμάτιο που θέλω εδώ πάνω. Έτοιμο, οπότε floor, πάμε, μέχρι που μπορούμε. Μέχρι εδώ μπορούμε να φτιάξουμε floor και wall να πάει. Πάλι έκλεισε η ομίχλη. Και μπορούμε εδώ να φτιάξουμε και τα walls που είπαμε στο ίδιο ύψος με καινούριο roof που θα έρχεται εδώ πέρα. Έτσι, 7 wood χρειάζεται. Έχουν πάει όλοι για ύπνο αυτή τη στιγμή και δουλεύει μόνο ο φίλος μας ο ιδρυτής του σχολείου. Ο λόγος που βάλα τις φάρμες λίγο πιο μακριά, γιατί ουσιαστικά σου λέει required light, δηλαδή ο ήλιος πρέπει να του δίνει φως. Και δεν θέλω να έχει τη σκεπή εδώ πάνω να ενοχλεί το να τους βλέπει ο ήλιος τις φάρμες. Επίσης δεν μπορώ να χτίζω παντού, υπάρχει κάποιο όριο στο πόσο δομικά δυνατό είναι κάτι, δηλαδή θα καταρρεύσει αλλιώς, χρειάζεται κολόνες που δεν έχουμε ξεκλειδώσει ακόμα. Και το δωμάτιο όπως βλέπετε είναι έτοιμο. Ίσως να φτιάχνω και από την άλλη για να γίνει συμμετρικό. Εδώ μέσα τι ήθελα να κάνω, θέλω να πάρω το Arcane Secretary και να το πάω εδώ μέσα. Προκειμένου, το βάλω εδώ στη γωνία. Ίσως εδώ αργότερα βάλουμε κάτι άλλο, κάποια βιβλιοθήκη, κάτι τέτοιο. Και χρειαζόμαστε σίγουρα και φώτα. Ένα φως εδώ, ένα φως εδώ. Βέβαια αυτό εδώ... δεν μ' αρέσει έτσι πως είναι εκεί πέρα. Θα το βάλω κάπου στο κέντρο. Δεν είναι συμμετρικό, θα το βάλουμε εδώ πέρα τουλάχιστον. Και ξεκινάει να φτιάξει εδώ πέρα τα φώτα για να μην είναι σκοτεινό το δωμάτιο. Μόλις το φτιάξουμε το school room εδώ πέρα, που είναι elevated, lofted και private, θα καταφέρουμε να το κάνουμε λογικά workshop. Ορίστε, workshop έγινε κατευθείαν. Συν 25 λέει research και το crafting rate εδώ μέσα.
και έγινε και σαν workshop. Βλέπετε εδώ πέρα έχει αλλάξει τελείως ο τείχος και το χρώμα του. Οπότε το θέμα ύπνου και το θέμα research το φτιάξαμε. Θέμα τάξης το φτιάξαμε. Μας μένει τώρα να κάνουμε κάτι για το φαγητό μας. Οπότε πάμε λίγο στο research. Open research εδώ πέρα. Και rustic gourmet. Εδώ πέρα υπάρχει ένα research το οποίο σου έχει μια κατσαρόλα και δύο συνταγές. Gutberry σούπα και carcass stew. Δηλαδή τα σκοτωμένα ποντίκια που κάνουμε, να μην τα τρώμε ομά, να τα φτιάξουμε τουλάχιστον εδώ πέρα λίγο πατσά. Και από κάτω υπάρχει το dining table για να μπορούμε να τρώμε σε μια κουζίνα ουσιαστικά. Οπότε πάμε να φτάσουμε μέχρι εδώ, να τα κάνουμε μαζεμένα όλα αυτά. Πρώτα αυτό και μετά εκείνο. Βλέπετε τώρα εδώ στο σκοτάδι έχει βγει το Void Strum. Είναι ένα μανιτάρι του κενού, ας πούμε. Αυτό όταν μεγαλώσει, μεγαλώνει όπως βλέπετε, το Growth 61, 62, 63, θα αρχίζει να του τραβάει το μάνα, να του το απορροφάει. Οπότε πρέπει κάποιο να έρθει να το μαζέψει. Περιμένουμε όμως να μεγαλώσει για να μαζευτεί. Εδώ πάνω ο τρελός ο Ζήσης αρχίζει και κάνει τα research του. Και διώχνουμε πάλι το fog που είναι το καθημερινό task που πρέπει να κάνουμε. Βλέπω λίγο τώρα εδώ το λικάνθρωπο, το Miriam. Έχει αρκετά χαμηλό ηθικό. Πέφτει συνέχεια ουσιαστικά. Κυρίως γιατί ένα Void Strum λέει του τράβηξε το μάνα και έκανε μείον 10. Το research εδώ είναι έτοιμο να γίνει για να μπορέσουμε να φτιάξουμε κατσαρόλα. Για να δούμε. Έτοιμο. Ωραία. Και πάμε στο επόμενο. Βλέπετε εδώ πέρα τώρα ξεκλειδώσαμε στο crafting το Gruel Pot. Το Gruel Pot λέει να το φτιάξουμε στο άλλο σημείο εδώ πέρα. Ωραία. Πάλι ήρθε αυτό εδώ. Τέλος πάντων. Πάμε να δούμε αν μπορώ να φτιάξω το floor να πάει πιο πέρα. Μας ενοχλούν αυτά εδώ τα ξύλα. Οπότε τα καταστρέφω τώρα, δεν χρειάζεται να περιμένω να μεγαλώσουν, γιατί μας χαλάνε το progress. Οπότε είμαστε έτοιμοι να χτίσουμε μέχρι εδώ. Και για να το κάνω συμμετρικό μετράω ότι έχω κάνει εδώ πέρα 6 walls έχω βάλει. Οπότε θα κάνω το ίδιο και εδώ πέρα. Οπότε βάζω μια πόρτα εδώ, βάζω και τη σκεπή εδώ πέρα. Και περιμένω να τη χτίσουν τσακ μπαμ, γιατί έρχεται και βροχή από ό,τι βλέπω. Να το κατευθείαν, καταφωνεί. Και πλέον ο μαθητής μας εδώ έχει γίνει πλέον fully trained. Δηλαδή βλέπετε εδώ πέρα έχει αστεράκι. Έχει μάθει τα πάντα, όλα τα spells που χρειάζεται πλέον. Και είναι έτοιμος ή να γίνει καθηγητής ή να του κάνουμε ουσιαστικά να πάρει πτυχίο και να φύγει. Καθίστε να φτιάξουμε και αυτό εδώ, να φύγει από τη μέση. Και θα δούμε τι θα κάνουμε με το μαθητή μας εδώ πέρα. Ωραία, έγινε δωμάτιο αυτό εδώ. Σαν αυτό εκεί. Θεωρείται elevated, lofted και private. Οπότε μπορούμε εμείς εδώ να φτιάξουμε cooking station. Προσωρινά θα μπει εδώ. Τώρα δεν ξέρω αν αργότερα θα κάνουμε κάποια ανακατάταξη. Θα βάλουμε εδώ πέρα την κατσαρόλα. Και ίσως ένα chest εδώ στη γωνίτσα που να βάζουμε πράγματα που έχει να κάνει με τη μαγειρική μας. Και από ό,τι βλέπω κάναμε και το research με τις καλύτερες συνταγές. Αρχίζουν εδώ και κραφτάρουν ό,τι χρειάζεται. Το chest είναι έτοιμο. Οπότε ας κάνω clear all και να πούμε ότι εδώ θέλουμε μόνο ό,τι έχει να κάνει με κρέατα, meal ingredients και νομίζω ότι καλό είναι. Αυτό έγινε ήδη κουζίνα βλέπετε. Κοιτάξτε να δείτε. Scholarly είναι αυτό εδώ. Συν 25 cooking rate. Ωραία. Βλέπετε έχει διαφορετικά πλακάκια από τη δίπλα. Θέλω να έρθω εδώ στα υπόλοιπα chest και να πούμε ότι θα μαζεύει τα πάντα εκτός από τα meals και τα meal ingredients. Το ίδιο και δίπλα. Τα πάντα εκτός από meal ingredients και meal, ώστε να πάνε όλα πάνω. Να τα πέταξαν κάτω τα Gutberries. Και ερχόμαστε εδώ στο Gruel Pot και λέμε Cooking Add Meal Order. Και σου είχε εδώ να φτιάξεις ή Bitter Gruel ή Gutberry Soup ή Carcass Stew. Καλό θα ήταν να φτιάξουμε Bitter Gruel, αλλά δεν έχουμε Bitter Rice. Έχουμε όμως πτώματα από ποντίκια. Θα φτιάξουμε σούπα από αυτό εδώ το πτωματάκι. Να φτιάχνετε μέχρι να έχουμε τουλάχιστον 5. Τους δείχνω εδώ πέρα. Και πρέπει να βρούμε ποιος δίνει bitter rice, παιδιά. Λοιπόν, πάμε λίγο να κάνουμε repel το fog. Είναι απαραίτητο. Έχουμε ξεκλειδώσει τώρα το bitter rice plot, παιδιά. Θα μπορούσα να βάλω κάποια εδώ πέρα, ένα εδώ και ένα εδώ. Για να μπορέσουμε να ανεβάσουμε την ποιότητα της τροφής που τρώμε. Γιατί όταν φτιάχνουμε εμείς αυτό εδώ το φαγητό... Σου μειώνει μείον 10 το ηθικό που τρως αυτό το πράγμα αυτό που δεν λέγεται φαγητό καν. Με το bitter gruel θα είναι μείον 5 τουλάχιστον. Θα μειώσουμε το πόσο μείον παίρνουμε. Δεν έχουμε ακόμα φαγητά που είναι πεντανόστιμα. Στην πορεία θα τα βρούμε αυτά. Αυτή εδώ διώχνουν το fog μακριά. Πάει και το fog, ωραία. Να το κάνω άλλη μια φορά για να μην το έχουμε συνέχεια. Ας το κάνω άλλη μια φορά. Και το στέλνω μακριά λίγο πριν ξανάρθει κοντά μου. Ορίστε, να έχουμε ένα περιθώριο τέλος πάντων. Και ήρθα τώρα να ξεκλειδώσω ένα πολύ βασικό. Basic rituals, παιδιά, είναι αυτό εδώ.
αυτό το πράγμα σου δίνει τη δυνατότητα να παίρνεις καινούριους δασκάλους ή να αποφοιτήσεις τους μαθητές που έχουν γίνει μια χαρά όπως πρέπει. Οπότε το φτιάχνουμε λίγο και ταυτόχρονα πρέπει να φτιάξουμε κάτι για να τρώει ο κόσμος, έτσι, dining table. Θέλει ice pedal που μου λείπει. Πάμε να δούμε πού μπορεί να έχουμε. Σίγουρα όχι κάπου εδώ. Ορίστε και τον Peter Rice Crop. Βάλαμε ένα εδώ πέρα έτσι έξω-έξω. Να έχουμε. Και διώχνω το fog λίγο πιο μακριά, γιατί εδώ είχα δει ότι έχουμε ice flower που δίνουν ice petal. Ας τα κάνουμε harvest. Μαζί με το foggy crystal που μπορεί να σου δώσει κάτι πολύ σημαντικό λογικά. Κάποια ραδιά βλέπω εδώ πέρα. Και έχει και εδώ ice flowers, τα οποία θα τα μαζέψω και αυτά. Και εδώ έχει metal deposit που έχει iron. Ας το πάρουμε και αυτό, όσο ακόμα το fog είναι μακριά. Όταν ξυπνήσουν βέβαια όλοι. Αυτός εδώ μαγειρεύει που είναι ευκαιρία τώρα. Και τα βάζει κατευθείαν στο chest. Ωραία, ήρθε να μαζέψει εδώ τα pedals του πάγου που χρειαζόμαστε. Ξυπνήσαν και όλοι οι υπόλοιποι, ωραία. Και έρχονται να τρώνε εδώ τη σουπίτσα τους από πτώμα αρουραίου. Οπότε πλέον μπορούμε να φτιάξουμε dining table, παιδιά. Απλά για να φτιάξω dining room μου λέει ότι πρέπει να είναι skewed. Δηλαδή, ο ένας τείχος να είναι τουλάχιστον 3 blocks ψηλότερος από τον άλλον. Το οποίο μου φαίνεται πάρα πολύ έκτρωμα. Τι να κάνω. Δεν το φτιάχνω ακόμα να είναι κανονικό δωμάτιο. Απλά θα φτιάξω ένα table εδώ να έχουν κάπου να τρώνε γενικότερα. Και στην πορεία θα το φτιάξουμε μάλλον καλύτερα, ξέρω εγώ. Τώρα ουσιαστικά περιμένω να γίνει το basic ritual εδώ πέρα. Για να το χτίσω κάπου. Λοιπόν, και τώρα εδώ πέρα, κοιτάξτε να δείτε. Επειδή όπου υπάρχει μαγειρική, λέει το παιχνίδι, μαζεύονται μικρόβια. Κοιτάξτε το τι έχει μαζευτεί. Πρέπει να έρθει κάποιο να τα καθαρίσει αυτά. Οχ, κοιτάξτε, αυτό τραβάει μάνα. Πρέπει να το βγάλουμε οπωσδήποτε το void. Μη φεύγεις, δεν έχει μάνα. Όχι, του χάλασε. Όταν δεν έχουν μάνα, έρχονται εδώ κάτω και απορροφάνε μάνα από το mana font. Πρέπει κάποιος να έρθει όμως να κάνει τη δουλειά. Ωραία, πάει το void cup. Αυτό εδώ, κυνηγήστε το. Και καθαρίστε εδώ, κοιτάξτε εδώ βρωμιές, παιδιά. Πρέπει να βάλουμε φώτα εδώ για να μην ξαναβγούν μανιτάρια. Και ένα εδώ, γιατί και εδώ είναι λίγο φωτισμένο. Αυτό θα το κυνηγήσει κανείς. Έχουμε σκουλικαντέρα εδώ μέσα. Ωραία, ήρθε εδώ ο Ζήσης να το κάνει. Πάει και αυτό. Και καθαρίζουμε κιόλας επιτέλους. Να φύγουν οι βρωμιές από εδώ πέρα. Ωραία. Έτοιμα αυτά εδώ. Το δωμάτιο είναι καλά φωτισμένο επιτέλους. Και εδώ έχουμε ένα μαθητή ο οποίος είναι έτοιμος να τρελαθεί γενικά. Δεν περνάει και πάρα πολύ καλά. Γιατί πλέον έχει μάθει τα μαθήματά του και έχει και μια έξτρα βαρεμάρα. Πρέπει να το δώσουμε πτυχίο να φύγει το συντομότερο. Οπότε πρέπει να κάνει research κάποιο εδώ μέσα για να τελειώνουμε την διαδικασία να ξεκλειδώσουμε το κτίριο για να του, κάνουμε, να του δώσουμε πτυχίο. Και κοιτάξτε τώρα πώς τρώνε. Όλες αυτοί χερουραίο κανονικό γιατί είναι λυκάνθρωπος. Αλλά φάγαν όλοι εδώ πέρα. Το οποίο ενδεχομένως να τους δώσει bonus. Νομίζω πως όχι γιατί δεν είναι area στο οποίο τρώμε επειδή δεν έχουμε κάνει το δωμάτιο που χρειάζεται. Είμαστε έτοιμοι να τελειώσουμε αυτό το research εδώ πέρα επιτέλους για να μπορέσουμε. Δεν το τελείωσε. Α, το τελείωσε, ωραία. Για να μπορέσουμε να ξεκλειδώσουμε επιτέλους. Όχι, αυτό εδώ μας τραβάει το μάνα. Ωραία, κάποιος θα το καταστρέψει ο λυκάνθρωπος. Λοιπόν, furniture λέει εδώ πέρα. Θέλουμε 10 βυσσέρα, ενώ έχουμε 8. Για να μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτό το σίτζιλ εδώ πέρα. Όμως, κάπου εδώ λέω να τελειώσουμε το επεισόδιο γιατί κάναμε πάρα πολλά πράγματα και θα ξεφύγουμε πάρα πολύ σε χρόνο επεισοδίου. Φτιάξαμε κυρίως εδώ και το που θα τρώμε και τι θα κάνουμε. Και όσον αφορά την αποφύτηση του μαθητή μας εδώ πέρα, θα την δούμε σε κάποιο επόμενο επεισόδιο. Οπότε, αν σας άρεσε το επεισόδιο, αφήστε ένα like, subscribe για να μην χάνετε τα επόμενα επεισόδια και εμείς θα τα πούμε σύντομα. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Bye bye.